Σε επιφυλακή παραμένουν τόσο η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όσο και το τμήμα πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, λόγω της αυξημένης στάθμης των υδάτων που ξεπερνά κατά τμήματα το όριο του συναγερμού. Τα τελευταία 3-24 ώρα παρατηρούνται αυξητικές τάσεις στη στάθμη των υδάτων κατά μήκος του ποταμού Εύρου, κατάσταση που επιδεινώθηκε από την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή. Οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως συνέπεια την υπερχείληση των δύο μεγάλων φραγμάτων της Βουλγαρίας και τη διοχέτευση μεγάλου όγκου νερού στην ελληνική Κήτη. Ένα τριήμερο είμαι στα ανακόμματα. Μάλιστα. Με την όλη εξέλιξη της παροχής των νερών. Mm-hmm. Προχθές οι Βούλγαροι από τα υδρολεκτικά τους φράγματα αποδέσμευσαν μια πολύ σημαντική ποσότητα και αξιολογήσαμε ότι σήμερα θα είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Κάναμε δύο τεχνικές κατακλείσεις, μία στην περιοχή του Πυθίου και άλλη μία στην περιοχή του Πέπλου, στο Βόρειο Εύρο. Ναι. Ήταν ότι είχαμε μεταλλαγές του νερού των καιρικών φαινομένων. Είχαμε μείωση της θερμοκρασίας, παγετούς και αυτό περιόρισε την επιδείνωση του προβλήματος. Σήμερα, όπως είπα, περιόδευσα, είδα τα ανακόμματα. Είχαμε κάποιες υπερβάσεις των ανακομμάτων και κάποιες θράψεις, μικροθράψεις ευτυχώς. Είμαστε σε πλήρη εκδίκωση σε κατάσταση συναγερμού. Έχουν εκδοθεί οι ανάλογες ανακοινώσεις για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο από μάκρυς του ειδικού κεφαλαίου τι γίνει. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου χωρίς να δημιουργούμε πανικό. Είναι μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται δυστυχώς κάθε δυστυχώς. Χρόνο. Και οι άνθρωποι των πληγισών περιοχών βιώνουν μια τραγωδία. Μάλιστα, ώρες αγωνίας ουσιαστικά θα λέγαμε, έτσι. Ναι, η βραδιά, η σημερινή. Είναι δύσκολη. Να σας πω ότι στην περιοχή του Πετάλου, δηλαδή στον Πέπλο όπως προείπα, ενώ το όριο του συναγερμού ήταν 6 μέτρα, το απόγευμα είχε ξεπεράσει τα 6.30. Μάλιστα. Ωστόσο, κύριε Γιαννακίδη, οι κάτοικοι του Εύρου είναι ολιγόντι συνηθισμένοι σε αυτές τις συνθήκες. Έχετε να αντιμετωπίσετε ένα ανοιχτό μέτωπο ουσιαστικά από τη μία. Από την άλλη, παίρνετε κάποια μέτρα, αλλά φαίνεται ότι τελικά αυτά δεν επαρκούν απέναντι στη μανία της φύσης. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το θέμα των καιρικών συνθήκων. Ναι. Το βασικότερο θέμα πέρα από τις τοπικές βροχές είναι η ανεξέλεγκτη κατάθλιψη των νερών από τα υδρολεκτρικά φράγματα των Βουλγάρων. Οι Βουλγάροι λοιπόν όταν διαβλέπουν ότι υπάρχει πρόβλημα για αυτούς, το μεταφέρουν και το μετακυλίουν στη χώρα μας και στην όμορφη χώρα στην Τουρκία. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Επιτέλους θα πρέπει να υπάρξει μια διακρατική συμφωνία των τριών όμορων διασυνοριακών κρατών. Να γίνει μια μελέτη για την οριστική διευθύνση του προβλήματος. Τώρα, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε αποσπασματικά. Ναι. Διαβλέπουμε φέτος ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε κάποιο ανάγχωμα ή ότι θα πρέπει να κάνουμε μια αντιπλημμυρική θωράκιση. Αυτή όμως είναι μια αποσπασματική προσέγγιση. Μάλιστα. Εγώ αύριο, την Τετάρτη, στις 9 η ώρα το πρωί, είμαι στην Αθήνα όπου θα έχω μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, με τον κύριο Σιμόπουλο, ο οποίος επιδεικνύει εξαιρετικό ενδιαφέρον για μια σειρά από αναπτυξιακά έργα στην περιοχή αλλά και για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιφέρειάς μας και κυρίως του Εύρου, όπου εκεί θα προσδιορίσουμε λοιπόν το ποια έργα θα κάνουμε για την επόμενη χρονιά. Αλλά όλα αυτά τα έργα δεν είναι σε ένα συνολικότερο οριστικό σχεδιασμό που θα θωρακίζουν αντιπλημμυρικά την περιοχή. Είναι προσπασματικές παρεμβάσεις.